Νομίζω και με τους δύο. Συνομιλούσαμε νωρίτερα στο τηλέφωνο και αυτό που τονίζαμε είναι ότι δεν υπήρξαν από χθες κάποιες συγκεκριμένες πιο εξειδικευμένου τύπου διευκρινήσεις για το νέο μέτρο που ζούμε όλοι μας, για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Κύριε Καρακούδη, σας κάλυψε και ο Υφυπουργός προηγουμένως μετά όσα δήλωσε? Σαφέστατα, η αναγγελία, το διάγγελμα από τον κύριο Πρωθυπουργό έγινε χθες το απόγευμα. Μέχρι σήμερα το πρωί, όπως γνωρίζουμε όλοι, δημοσιεύτηκε το συγκεκριμένο ΦΕΚ για την επιβολή του περιορισμού του συγκεκριμένου. Από το πρωί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ερωτήματα προς τους πολίτες μας. Θα πρέπει να πούμε μάλιστα ότι τα τηλεφωνικά κέντρα όλων των αστυνομικών διευθύνσεων κατακλείστηκαν σήμερα στην κυριολεξία. Εκατοντάδες τηλεφωνήματα, εκατοντάδες ερωτήματα. Ναι. Βέβαια, από όσο γνωρίζουμε και έχοντας μιλήσει και με τους προϊστάμενούς μας, γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των ερωτημάτων αυτών, προκειμένου να υποβληθούν αρμοδίως και να απαντηθούν. Κύριε Καρακούδη, έλεγχοι έγιναν σήμερα στο Ηράκλειο ή ήταν στα πλαίσια της παρένεσης εκ μέρους τουλάχιστον των αστυνομικών στους δρόμους του Ηρακλείου? Πώς ήταν η κατάσταση, ποιο ήταν το κλίμα σήμερα? Στο πρωινό οχτάρο, 10 συνεργεία με περιπολικά από 2 άτομα βρισκόταν σε διάφορες διασταυρώσεις της πόλης του Ηρακλείου, ναι, αλλά και άλλα από τα τοπικά αστυνομικά τμήματα σε όλη την ύπεθρο του Ηρακλείου, και διενεργούσαν ελέγχους προκειμένου οι πολίτες μας να έχουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά, τα κατάλληλα έγγραφα για την μετακίνησή τους. Πρόστιμα δεν έπεσαν. Εγώ την κάνω την ερώτηση, γιατί εντάξει, μας λέτε όσες μας λέτε, αλλά πρόστιμα δεν έπεσαν, φαντάζομαι, σήμερα, πρώτη μέρα. Ήταν σήμερα μια έτσι αναγνωριστική ημέρα, δίνονταν περισσότερο κάποιες συμβουλές. Θα πρέπει να πούμε ότι όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος των συμπολιτών μας κρατούσε μαζί του τα έγγραφα που απαιτούνται. Μπράβο. Και από ό,τι γνωρίζουμε, από αύριο θα εντατικοποιηθούν οι ελέγχοι και θα είναι ακόμα πιο αυστηροί. Βέβαια θα το πούμε ότι από όσο έχουμε ενημερωθεί και εμείς, ότι ήδη έχει βεβαιωθεί και στην Κρήτη το πρώτο πρόστιμο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έχουμε το πρώτο πρόστιμο στην Κρήτη, δηλαδή. Σε ποια περιοχή, κύριε Καρακούδη? Ηράκλειο? Είναι στο νομό Ηρακλείου. Νομό Ηρακλείου, στην πόλη του Ηρακλείου, έτσι? Ναι, ναι. Στην πόλη του Ηρακλείου, μάλιστα. Έχουμε το πρώτο πρόστιμο, λοιπόν, στο Ηράκλειο. 150 ευρώ είναι. Τα δέφηκε χθες και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Χαρδαλιάς προηγουμένως. Θέλω να πάω λίγο και στον κύριο Καρτσάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου. Κύριε Καρτσάκη, ξέρετε, το πεδίο αρμοδιοτήτων σας εκεί στο Λασίθι περιλαμβάνει και στην ενδοχώρα του και πολλά χωριά. Πολλά ερωτήματα, δεν σας κρύβω, το τηλέφωνό μας έχει σπάσει σήμερα. Πολλοί κάτοικοι σε χωριά μας ρωτούν και μας λένε ότι, ξέρετε κάτι, όλο αυτό το νέο πλαίσιο είναι λίγο δυσνόητο. Εγώ θέλω να πάω μέχρι τον κήπο μου, μέχρι το χωράφι μου. Δεν ξέρω εκεί αν υπήρξαν συστάσεις, παρατηρήσεις ή πρόστιμα, όπως είπε και προηγουμένως και ο κύριος Καρακούδης. Ποια ήταν η κατάσταση στο Λασίθι σήμερα? Γίνανε κάποιοι έλεγχοι στον Άγιο Νικόλα Ιεράπετρα Σιτή από τους συναδέλφους μας. Όπως είπε και ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών, ο κύριος Καρακούδης, σήμερα είναι μια μέρα που ενημερώνουμε κατά κύριο λόγο τους πολίτες πώς να εφαρμόσουμε τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλές απορίες από τους πολίτες. Υπήρχαν, δεν σας κρύβω, και κάποιες απορίες και από εμάς, κάποιες διευκρινήσεις, και χαίρομαι που ο Υφυπουργός, ο κύριος Χαρδαλιάς, ξεκαθάρισε κάποια πράγματα, κυρίως με τις μετακινήσεις των γονέων, αν έχουν και κάποιο τέκνο μαζί, ή άτομα τα οποία νοσούν και χρειάζονται κάποιον άτομο που να τους μεταφέρει. Επομένως, χαιρόμαστε που γίνανε αυτές οι διευκρινήσεις. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι η κυβέρνηση σήμερα, αύριο, θα δώσει κάποιες διευκρινιστικές και σε εμάς. Σε γενικές γραμμές, ο νομός Λασιθίου, κυρίως οι πόλεις, έχουν πειθαρχήσει οι κάτοικοι, μένουν στα σπίτια τους, δεν γίνονται τόσο άσκοπες μετακινήσεις. Από την πλευρά της, η αστυνομία και τις επόμενες μέρες θα κάνουν περισσότερους ελέγχους. Θα αυστηροποιηθεί δηλαδή το μοντέλο από αύριο, κύριε Καρτσάκη? Βέβαια, βέβαια. Αυστηροποιείται. Ακόμα και στο Λασίθι, σε όλους τους νομούς, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Ναι, γιατί υπάρχουν, όπως το είπατε, και κάποια χωριά, κάποιες περιοχές, ναι, όπως είναι το οροπέδιο Λασιθίου, όπου το 46% περίπου των κατοίκων είναι άνω των 70 ετών. Αυτό είναι ανησυχητικό. Ναι. Πρέπει εκεί πέρα όλα τα μέτρα να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή, για να προστατέψουμε κατά κύριο λόγο τους πολίτες.
Έτσι. Βέβαια, προκύπτει το ζητούμενο τι θα γίνει εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου, που ξέρω ότι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή σε κάποια απομακρυσμένα χωριά που δεν έχουν οι άνθρωποι ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε παντοπολία, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω ποιος θα τους τροφοδοτεί, ποιος θα τους προμηθεύει όλες αυτές τις μέρες, μιας και μιλάμε για την ενδοχώρα του Λασιθίου. Και δεν ξέρω αν οι Δήμοι έχουν φροντίσει, φαντάζομαι πως ναι, έτσι. Ναι, επισκέφθηκα πριν τρεις μέρες το Δήμο Οροπεδίου. Ναι. Είδα τις προθέσεις του Δήμου και κυρίως του Δημάρχου, του κ. Στεφανάκη, ο οποίος ενημερώνει συνέχεια τους πολίτες. Έχει πει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό, μάλιστα, του κάθε υπερήλικα, ώστε να μπορεί να τον βοηθήσει σε οποιαδήποτε ανάγκη έχει. Μάλιστα. Κύριε Καρακούδη, υπάρχουν και μηνύματα. Ο κόσμος λέει ότι κατά την πρώτη μέρα επιβολής του νέου μέτρου, της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, δεν είδαν και πολλά μπλόκα στους δρόμους. Φαντάζομαι ήταν στα πλαίσια της αναγνωριστικής που είπατε προηγουμένως, έτσι. Ναι, όπως είπαμε προηγουμένως, υπήρχαν πάρα πολλές περιπολίες σε, ναι, πολλά σημεία στην πόλη του Ηρακλείου που έλεγχαν τα δικαιολογητικά που φέρνουν μαζί οι συμπολίτες μας. Πείτε μου κάτι. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι την κρισιμότητα, ναι, της κατάστασης, το πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Και να καταβάλουμε ο κάθε ένας από εμάς, ο κάθε πολίτης, τη δικιά του προσπάθεια, έτσι ώστε να μην καταντήσουμε κι εμείς Ιταλία ή Ισπανία με τόσους χιλιάδες νεκρούς. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, γιατί ρωτάει η τηλεθεατής, τι γίνεται με τα μέτρα ατομικής προστασίας τόσο των αστυνομικών όσο βεβαίως και των οδηγών. Δηλαδή, τίθεται κάποιο ζήτημα σε αυτό το κομμάτι? Τι πρέπει να γίνει στη μεταξύ του συναλλαγή αστυνομικός και οδηγός του οχήματος? Γιατί καταλαβαίνετε, ο ιός, όπως μας έχουν ενημερώσει οι λοιμοξιολόγοι, παραμένει πάνω στο πλαστικό, δηλαδή στην ταυτότητα. Θα υπάρξει κάποια δοσοληψία, χειροπιαστή δηλαδή, κατά τους ελέγχους? Αυτό που προβλέπεται είναι ο αστυνομικός να φέρει μαζί του γάντια και να φέρει μαζί του μάσκα σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα, για κάποια δικαιολογητικά έγγραφα, ναι, θα μπορεί ο ίδιος πολίτης να τα επιδεικνύει και στον αστυνομικό και ο αστυνομικός να καταγράφει τα στοιχεία είτε από την ταυτότητα είτε από το έγγραφο που φέρει μαζί του για τη μετακίνησή του. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν είχαμε το χρόνο τον απαιτούμενο, γιατί διήρκησαν και κατά πολύ σήμερα οι κοινές δηλώσεις τύπου εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, του λοιμοξιολόγου του κ. Τσιόδρα, αλλά και του κ. Χαρδαλιά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και εδώ είμαστε για τις επόμενες ημέρες, κύριε, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.